Όταν λέμε ότι σε ένα πράγμα, δεν το συνδέουμε με το, με το σκεύο. Οι αρχαίοι σκεύοι έλεγαν οτιδήποτε ήταν χρηστικό. Τα, όλα τα πράγματα, τα αντικείμενά του ήταν σκεύοι. Ε, μικροαντικείμενα αλλά και μεγάλα αντικείμενα. Τώρα, τον 7ο αιώνα εμφανίζεται η λέξη σκευρίων, που σημαίνει πορτοφολάκι. Τον 7ο αιώνα. Δηλαδή το ζαρωμένο πράγμα και από εκεί είναι το. Το σκευρώνο, σκευρός, σκεύρωση. Τα σκεύη βέβαια είχαν και σημασία χριστική αλλά και ιερή. Το, τα ιερά σκεύη της εκκλησίας τα ξέρουμε όλοι. Δεν θέλω τώρα να μου τα απαριθμίσει κανείς. Αλλά αν ρωτήσω τι θα πει ζέων, το ζέον, εννοείται είδωρ, το ζεστό νερό αλλά είναι και το μικρό εξάρτημα όπου ζεσταίνουν το νερό για τη Θεία Μετάληψη. Τα Ιερά Σκεύη. Είναι πάντως κρίμα και ντροπή ότι χρησιμοποιείται συχνά ο όρος σκεύος ειδονής για τη γυναίκα, σαν να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης και αυτή η έκφραση πρέπει να εξαλειφθεί, διότι η γυναίκα έχει τη δική της δυναμική προσωπικότητα.